Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 3η 19 Ιουνίου 2018. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούγης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Σε πολύ πολύ λίγο, μπίλη μου, στην παρέα μας ο Χαρίλαος Χαρίτων. Παρακολουθούμε το Πολωνία Σενεγάλη με Σάντιο Μανέ. Είμαστε φυσικά στο 54ο λεπτό, 0-1. Αυτογκόλ έβαλαν οι Πολωνοί στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου. Η Σενεγάλη που προηγείται σε έναν όμιλο που έχει ενδιαφέρον, από τη στιγμή που η Ιαπωνία πριν από λίγες ώρες κέρδισε την Κολομβία με 2-1. Να πω τα συλληπιτήριά μου στον Έντερσον Φοφόγκα που έχασε την αδερφή του, την Αλίνε, η οποία από ό,τι κατάλαβα με ένα ψάξιμο που έκανα σήμερα στο Facebook έδινε μάχη για καιρό. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αδερφή του, η Αλίνε Φοφόγκα, έφυγε από την ζωή σε νεαρή ηλικία και τον αγαπάμε πάρα πολύ το Φοφό και του στέλνουμε όλη μας την αγάπη και καλή δύναμη. Ήδη έχει βομβαρδιστεί το προσωπικό του προφίλ στο Facebook από πάρα πολλούς φίλους του Ηρακλή που του γράφουνε. Είχε γίνει βέβαια ένα μπέρδεμα στην αρχή, γιατί σε site γράφτηκε ότι ήταν η σύζυγός του. Δεν ήταν η σύζυγός του, η αδερφή του είναι αυτή που έφυγε. Και για ακόμη μια φορά να του στείλουμε όλοι μας την αγάπη στον αγαπημένο μας Βραζιλιάνο. Έχει προκύψει είδηση, αυτό που σας λέγαμε από χθες, που περιμέναμε το τι σημαίνει αυτό το «είμαστε κοντά», που μας έλεγαν από τη διοίκηση χθες για τις πρώτες συναντήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Πτηνόπουλος, Γιαννίτσης, Βοσνιάδης, Μεντί και Αμαραντίδης. Το «κοντά» το κάνανε και πράξη και υπάρχει ένα προσύμφωνο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ρόβας έχει ζητήσει λίγες μέρες ακόμα για να απαντήσει. Στο «πολύ κοντά» βάζουμε, στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται πολύ κοντά, βάζουμε και τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Χαρίλα, μου είσαι εδώ. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και να ομολογήσω και να πούμε στο ακροατήριο ότι ήσουν ο πρώτος παρατηρητικός που μέσω, χωρίς να έχεις κάποια παραπάνω πληροφόρηση, αλλά μέσω της παρατηρητικότητάς σου και της επισήμανσης της διαφοράς της φωτογραφίας αντελήφθης ότι πρόκειται για την αδελφή και όχι για τη σύζυγο του Έντερσον. Ό,τι και να είναι, ένα τραγικό γεγονός, και ακόμη πιο τραγικό είναι το γεγονός όταν ακούς ότι ο κόσμος που έφυγε νωρίς και ταλαιπωρήθηκε κιόλας. Είναι πολύ σημαντική παράμετρο. Ναι, από ό,τι είδαμε τις φωτογραφίες είχε θέμα καιρό. Ναι. Αν είναι να φύγουμε νωρίς, που είναι κάτι πάρα πολύ συνήθες για την εποχή μας, καθημερινά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα, να φύγουμε, όπως λένε για τις εγγύους, με έναν πόνο, με έναν πόνο. Μπας περιπτώσει, πάμε στα καθημάς. Στα καθημάς πριν πάμε... Συγγνώμη παρένθεση Γιώργο, πιο έντονη εκδρομή που έχουμε κάνει μαζί με οδηγό τον φίλο μας τον Γιάννη Πάγκο ήταν αυτή που έκαναν την απεργία τότε... Στην Κομωτινή. Όχι, οι αγρότες απεργία, όπως λέγω, τις κινητοποίησες οι αγρότες. Στην Κομωτινή. Όχι βρε αγόρι, από τη Λάρισα που πάλι χάσαμε 1-0 με goal offside. Που πήγαμε από κάτι Κορφοβούνια. Που μας πήγε από την Ελασσόνα ο Γιάννης και έτρεχε σαραλίστα στις τροφές. Και κοντεύαμε να πεθάνουμε. Εσύ που ήσουν πίσω ζαλιζόσουνα. 2008. Λέω ήτανε... να πεταχτώ έξω από τον παραμπρίζι και θα κάνω και καλό θεωρικό. Ήταν 29 δηλαδή. Νοεμβρίου 2008, στα 100 χρόνια που φορέσαμε και την επαιτειακή τότε. Μπράβο, με την επαιτειακή φανέλα, ναι, της Πούμα. Ναι. Πέρασαν 10 χρόνια κιόλας. Με Μάρτος και τέτοια, ναι. Ναι, που χάσαμε με ένα γκολ ενός ξένου της Λάρισας. Και μετά κάναμε καμιά 7 ώρες επιστροφή, ναι, το θυμάμαι. Ναι. 7 ώρες γιατί έτρεχε ο Γιάννης, για αλλιώς θα κάναμε παραπάνω. Ναι, και στο τέλος ο καημένος, ενώ κατά την οδήγηση δεν παραδεχόταν ότι τρέχει, μετά μας ζήτησε συγγνώμη. Αδερφός Γιάννης Πάγκος, την αγάπη μου. Αδερφός. Πολύ φίλος, ανεπανάληπτες εκδρομές. Και εκεί κάπου θα σταματήσαμε να τσιμπήσουμε έτσι πρόχειρα, οπωσδήποτε. Δεν θυμάμαι. Πέρα από την δυσάρεστη είδηση που προαναφέραμε για τον αγαπημένο μας τον Φοφό και την αδερφή τραγικά του. Τραγικά πράγματα. Είχαμε την εξέλιξη με τους ποδοσφαιριστές τα ναι του Πτηνόπουλου, Γιαννίτση, Βοσνιάδη, Μεντί, Αμαραντίδη. Είχαμε αυτή την αναμονή του Ρόβα.
Έχουμε το πολύ κοντά του Παπαδόπουλου, του Βασίλη. Έχουμε... Ναι, εγώ από όλους αυτούς, να σου πω την αλήθεια, μόνο τον Ρόβο φοβάμαι. Φοβόμουν και τον Πτηνόπουλο. Φοβόμουν και τον Πτηνόπουλο που έδειξε που να είναι... Που έσκασε μύτη ο Πανιώνιος και τα λοιπά, αυτό. Ναι, και έχει αριστερό πόδι, είναι πάρα πολύ καλός, με επινοήσεις, με αποφυγές. Αλλά από όλους αυτούς φοβόμουν τον Ρόβα και τον Πτηνόπουλο. Τους άλλους δεν τους φοβάμαι. Πιστεύω ότι... Δηλαδή για μένα είναι απορίας άξιο το θα περιμένουμε του Παπαδόπουλου. Όχι, δεν είναι περιμένουμε, είναι πολύ κοντά του Παπαδόπουλου. Α, εντάξει. Το περιμένουμε είναι του Ρόβα. Ωραία, ναι. Ότι θέλει λίγες μέρες για να απάντησε. Όχι, άκουσα, δεν ξέρω κιόλας, υπάρχει διαφοράς με τον Ρόβα. Δηλαδή περίμενε ότι θα του προτείνουν κάποια άλλα πράγματα. Ναι, αυτό μεταφράζεται από την ΠΑΕ. Απλώς και ο Χρήστος, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό παιδί, να καταλάβει ότι ο Ηρακλής του έδωσε την ευκαιρία στα 24 του, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Ρόβας είναι κανένα 17χρονο, έτσι. Στα 24 να το μάθει του, όλη η Ελλάδα. Που άλλοι έχουν φτάσει σε εθνική ομάδα, θεωρούνται όριμοι παίκτες, έμπειροι κτλ. Να ανέβει σε επαγγελματική κατηγορία, έτσι, και να το μάθει... Όπως είπες, το φιλάθλο Πανελλήνιο. Και με το όνομα που με το σπαθί λέγανε τους... Λέγανε που μην περιμένει με την πρώτη να εξασφαλίσει τεράστιο συμβόλαιο. Ας κάνει τα ίδια πράγματα και στη Β' Εθνική. Παραπάνω θα παίρνουν όλα τα παιδιά, δεν το συζητάμε. Παραπάνω θα πάρουν, αλλά μην περιμένει γεμονικό συμβόλαιο με την πρώτη. Ναι, ας σωστά. Κάνει τα ίδια πράγματα και σε επίπεδο Football League, σε επίπεδο πεδοματικών κατηγοριών. Και μετά ας περιμένει μετά. Με το σπαθί τους αυτά τα παιδιά ζητούν ό,τι ζητούν και είμαστε μαζί τους. Υπάρχει όμως μια μικρή ιδιαιτερότητα που εγώ την πιστεύω. Τι λέγαμε όλη τη χρονιά, ότι αν, ότι αν αυτό το ρόστερ το βάζαμε σε άλλη ομάδα που δεν φορούσαν φανέλα Ηρακλή, μπορεί να βγαίναν και όλοι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Εγώ πιστεύω και, σε μια άλλη ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτή είναι ότι άμα πάνε σε μια άλλη ομάδα Β' Εθνικής, μπορεί να μην βάλουν ούτε ένα γκολ. Πολύ σωστά. Εγώ πιστεύω και σε μία άλλη ιδιαιτερότητα, πολύ σκληρή, αλλά αν ακούει κάποιος ο οποίος είναι, πώς λέει ο φίλος μας Αθανάσης Μπασκετόφατσα, αν ακούει καμιά μπαλαδόφατσα, ποδοσφαιρόφατσα... Καλά προαίρετα δηλαδή, τα λέμε όλα αυτά, έτσι, το λέω εγώ. Αυτό που θα πω εγώ είναι ακόμη πιο καλό προαίρετο. Ναι, πραγματικά είναι καλό προαίρετο, αλλά είναι κακό αυτό που θα πω. Ναι. Εγώ έχω αμφιβολίες, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά μέσα από... την παρακολούθηση των πρωταθλημάτων, ότι το ένα πρωτάθλημα ή μία κατηγορία με την άλλη απέχει παρασάγκας και πολύ περισσότερο από πολύ, το ένα πολύ, στάδιο. Πολύ. Ναι. Πολύ. Αμφιβάλλω πολύ αν κάποια παιδιά από αυτά που ήταν παικταράδες, γιατί αν πρόσεχε στη συνέχεια λέγαμε θα αποκτήσουμε έμπειρους και ποιοτικούς παύλα για την κατηγορία παύλα ποδοσφαιριστές στη Γάμα Εθνική, έτσι λέγαμε συνέχεια. Ναι. Αμφιβάλλω πολύ αν αυτά τα παιδιά που ήταν πρώτης γραμμής μπορούν να τα καταφέρουν σε υψηλό επίπεδο και στο πρωτάθλημα της Football League. Όχι στο πρωτάθλημα της Football League που είναι υψηλού επίπεδου, μην μπερδεύουμε τη σύνταξη, έτσι. Σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή να είναι το ίδιο καλή, για να το πω απλά, και στη Football League, το ίδιο αποδοτική. Εδώ θα είμαστε να καταγράψουμε ναι. Τι θα γίνει. Η ναι, Μαριλίζα... Αυτά όλα να τα σκεφτούν τα παιδιά. Πριν αρχίσουν σωστά. Να έχουν μεγάλη. Επαναλαμβάνω, εμείς μαζί τους είμαστε και τους λέμε πάρα πολλά μπράβο για αυτό που κάνανε φέτος. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες που καλό είναι, είτε στο πίσω μέρος είτε στο μπροστά μέρος του μυαλού τους, όπου θέλουν αυτοί, να τις βάλουν για το δικό τους το καλό. Έτσι, αλλά όπως είδες, οι έμπειροι, δηλαδή ο Βοσνιάδης και ο Γιαννίτσης, με την πρώτη έδωσαν το χέρι. Από αυτούς πρέπει να διδαχθούν αυτά τα παιδάκια. Ναι, πρόσεξε δύο παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βρουν συμβόλαιο στη Super League. Μπράβο. Θα μπορούσαν να βρουν συμβόλαιο. Τον λένε τον τον Χρήστο, τον τρίτο εθνικιώτη και δέλτα εθνικιώτη, τον λένε ότι πρόσεξε, εμείς είπαμε ναι κατευθείαν. Ναι. Οπότε έλα με το καλό εκεί που δεν έχεις πάει ποτέ να παίξεις. Γιατί εμείς έχουμε πάει και παραπάνω να παίξουμε και κάναμε και καριέρα. Βασικό στον Πανιόνιο έφτασε να είναι ο Βοσνιάδης. Σωστά. Θέλω ακόμα ένα ναι τέτοιο. Και από τα μεγάλα νέα ταλέντα του Άριου. Σωστό, Γιαννίτσης. Χαρίλε, ναι. Θέλω ακόμα ένα τέτοιο ναι. Μπορείς να φανταστείς ναι, ποιο εννοώ. Ποιο. Ακόμα ένα τέτοιο ναι από τέτοιο ποδοσφαιριστή που θα στείλει μήνυμα και στους υπόλοιπους θέλω. Που είναι πολύ σούπερ λιγκάτος.
Για τον Τάιλες. Όχι, για τον Καζναφέρη. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο. Γιατί αν πει και αυτός μπαμ μπαμ τον ναι, κρακ κρακ που λες και εσύ. Έχεις πολύ δίκιο, είναι πολύ η πιο χαρακτηριστική θα περίπτωση. Θα στείλει Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι, γι' αυτό το διευκρινίζω. Γιατί... Ναι, τον Καζναφέρη δεν τον σκέφτηκα καθόλου, ναι. Θέλω ένα τέτοιο ναι. Εγώ ενδιαφέρον τώρα που το ανέφερες. Που ακόμα προφανώς δεν έχει περάσει από τα γραφεία, γιατί η ενημέρωση που έχουμε σήμερα επίσημα από το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν αναφέρει στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχει να συζητήσει τον Καζναφέρη. Προφανώς είναι για τις επόμενες μέρες. Αλλά θα το χαρώ πολύ αυτό το ναι και για αυτούς τους λόγους που προείπαμε. Πολωνία, Σενεγάλη 0-2 στο 71ο λεπτό. Η Μαρλίζα γράφει καλησπέρα στην όμορφη Παρεούλα. Ο φίλος. Ο Μπάμπης που μας στέλνει μηνύματα συχνά πυκνά, Χαρίλαέ μου, από το μακρινό Μιανμάρ, το οποίο είπα τις προηγούμενες μέρες να το ψάξω, δεν το ψάξα να δω πού είναι, θα το δω τώρα. Ξέρεις πού είναι το Μιανμάρ? Όχι, πού είναι? Τι κάτσα, το βρω. Στο Βιετνάμ είναι κοντά. Αλήθεια, άλλες μπίλη. Από εκεί μας ακούει. Ωρε φίλε. Ο φίλος από το Μιανμάρ, λοιπόν, ο Μπάμπης, γράφει πρώτον. Πώς αγοράζουμε μετοχές? Δεύτερον, από τη στιγμή που παίρνεις μετοχές μικρής αξίας, μπλέκεις με εφορίες και τα σχετικά. Χαρίλε, μπορείς να βοηθήσεις αυτά? Όχι, βέβαια. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα βοηθήσω κάποια στιγμή όταν θα βγάλουμε κανέναν ειδικό να μας τα πει. Θέλει φοροτεχνικό αυτό το πράγμα. Ναι, μπράβο. Το Μιανμάρ είναι που. Ναι, ήταν πρώην, λέει, απικία του Ηνωμένου Βασιλείου. Της... Όντως είναι στο Βιετνάμ, μπράβο, ρε Μπιλί. Ναι. Πάνω από την Ταϊλάνδη είναι. Μεγάλη χώρα, λέει, της Νοτιοανατολικής. Τι κάνεις εκεί, ρε Μπάμπη? Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούς, ρε παλικάρι μου, καλό ώρα για μπλε, πάνω από το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη χώρα, ελάχιστο 53 κόσμο. Εκατομμύρια. Ναι, μόνο 54 εκατομμύρια πληθυσμό έχει. Συνορεύει, λέει, με την Κίνα προσβορά, το Λάος στα ανατολικά, την Ταϊλάνδη στα νοτιοανατολικά, το Μπαγκλαντές δυτικά, την Ινδία στα βορειοδυτικά. Πανηγύρι. Κύρια γλώσσα είναι η βερμανική, λέει. Τι κάνει εκεί ο Μπάμπης, δεν ξέρω. Και τώρα για να κάνω τον έξυπνο θα πω ότι ο Μπάμπης πήγε Βιρμανία. Εκεί για τα Κιάτ. Ναι, για ναι. Τα Κιάτ πήγε. Για πού πήγε? Εκεί πήγε για τα Κιάτ, λέει ο Μπάμπης. Επειδή βλέπω ότι νόμισμα το νόμισμα, ναι, ναι, Κιάτ. Ναι. Είναι πολλά τα Κιάτ, Μπάμπη. Είναι πολλά τα Κιάτ, Μπάμπη, ναι. Καλά να είσαι εκεί στο Μιανμάρ. Καλό να είναι, να περνάει καλά, να έχει δουλειά και... Με αφορμή το μήνυμά του, στο οποίο θα απαντήσουμε τις επόμενες μέρες, εφόσον υπάρχουν κάποιοι να μας απαντήσουν σε αυτά, ναι. Για να μην λέμε μπουρδες από το μυαλό μας, με αφορμή αυτό το μήνυμα να σου δώσω μια πάσα και για τη χθεσινή συνάντηση, η οποία εγώ αφουγκράζομαι ότι δεν πήγε και τόσο καλά τελικά. Κοίταξε, είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Εγώ παίρνω το θετικό της όλης υπόθεσης, ότι σε αυτούς τους ελάχιστους ανθρώπους που βοήθησαν, στο βαθμό που βοήθησαν χρηματοδοτώντας την προσπάθεια στη ΓΑΜΑ Εθνική, που φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες της Β' Εθνικής, της Football League, θα προσθεθούν οπωσδήποτε ορισμένοι ακόμα. Απλώς κι εγώ, αλλά και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αφουγκράζεται ότι τι γίνεται στην γιανόλευκη κοινωνία, αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ πιθανό στο τέλος να βρεθεί τόσος κόσμος αριθμητικά ή να μπουν τόσα χρήματα από τον κόσμο που θα βρεθεί που να μην είναι αρκετά για να γίνουν αυτά όλα που πρέπει. Δηλαδή, χθες ειδοποιήθηκαν 70, πήγανε περίπου 40. Ναι. Τώρα... Καλά, επόμενο ήταν αυτό τώρα, εντάξει. Ναι, εννοείται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κρυμμένοι. Δεν αγοράζουν διαρκείας, δεν πατάνε στο γήπεδο. Αυτό που έλεγα χθες εδώ στο Κυριάκο, στα παιδιά που ήρθαν εδώ στο στούντιο και ήταν μαζί μου παρέα. Ότι... Α, και επειδή ρωτάς, ναι. Ξέχασα να σου πω ότι τα ελληνικά μπορεί για να τα γνωρίζεις έτσι βαθιά να είναι μια δύσκολη γλώσσα, το παραδέχομαι, ναι. Αλλά είναι εύκολο αν τα ετυμολογήσεις. Δηλαδή, ρωτούσες τι είναι στεροφημία. Ναι, το ρωτούσανε. Είναι η ύστερη φήμη. Η φήμη που έρχεται ύστερα. Μετά από μια κατάσταση από την παρουσία ενός ανθρώπου αφήνει... Περίμενα να τα κάνεις παρέμβαση εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν έκανα. Όχι. Δεν έκανα. Δεν ήθελα να διαταράξω το ρου της εκπομπής σας. Ναι. Ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καλλιτεχνικός και δροσιστικός. Ήταν δροσιστικός. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τη Μαριλίζα να πάμε να δοκιμάσουμε μπέργκερς και τέτοια. Και κλαπ σάντουιτς. Προφανώς και μια ακόμα τέτοια συνάντηση θα γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω, μεταξύ των
Ηρακλειδέων που έχουν ένα κιάτ παραπάνω από όλους εμάς, έτσι. Το κιάτ, εγώ νόμιζα για φαγητό έλεγες, δε φίλε. Όχι. Δεν πήγε το μυαλό μου το ξαναγύρισες πίσω. Αλλά να πούμε κάτι. Αυτό ισχύει και για το βολί, ισχύει και για το ποδόσφαιρο. Για το μπάσκετ δεν το λέω γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού πάνε τα τέσσερα. Για το βόλε και για το ποδόσφαιρο ισχύει το εξής. Ότι πρέπει να πουληθούν. Το ξέρω ότι ακούγεται κουραστικό κάθε καλοκαίρι, αλλά είναι η μοναδική αλήθεια. Και πρέπει... ανέφικτο βέβαια, αλλά, ναι, αλλά δεν πειράζει, εμείς σας το λέμε. Πρέπει να έστω και ένας να μας ακούσει, κέρδος είναι. Πρέπει να πουληθούν όσο περισσότερα διαρκείας γίνεται τούτη την ώρα. Όταν λέω τούτη την ώρα, πριν γίνουν οι μεταγραφές, πριν γίνουν οι ανανεώσεις, πριν γίνουν οι ανακοινώσεις, πριν υπάρξει το οτιδήποτε. Γιατί χωρίς ρευτό τούτη την ώρα θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε μέσα στη χρονιά. Στα εξηγώ ωραία. Θαυμάσια τα εξηγείς. Δεν δηλαδή μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για να ήθελε ο κόσμος, όλος ο κόσμος να βοηθήσει, δεν θα μπορούσε να έχει τις αντοχές να στηρίξει και τα δύο. Αν κάποιος έχει τα χρήματα, έχει τα 50-70% ευρώ στην άκρη και περιμένει να δει κάτι για να πάρει, να μην περιμένει. Να πάει να το πάρει τώρα. Αυτό λέω. Με αυτά τα 50-70% ευρώ είναι 100, 140 και 200 ευρώ. Γιατί τον καλούμε να στηρίξει δύο. Το έβαλα και σε τιμές βόλεϊ. Το κατέβασα και το έβαλα και το βόλεϊ μέσα. Sorry. Ναι, στο ποδόσφαιρο είναι παραπάνω. Ναι, στο ποδόσφαιρο είναι παραπάνω. Δεν ξέρω για το τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο πραγματικά. Δεν ξέρω. Βλέπω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που ναι, μεν είναι θετικό αυτό το πρώτο βήμα που έγινε. Θα μαζευτεί παραπάνω κόσμος από τους ήδη υπάρχοντες. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ικανό το ποσό. Μα από τη διοίκηση λένε ότι θέλουμε άμεσα 50, μετά θα θέλουμε άμεσα άλλα 100, μετά θα θέλουμε άμεσα άλλα 200. Αυτά τα άμεσα. Πρώτα απ' όλα μέχρι 25 Αυγούστου θες 320 χιλιάρικα για να πάρει άδεια, έτσι. 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μπράβο. Ναι, το μετοχικό κεφάλαιο. Ότι έχει μετοχικό κεφάλαιο η ΜΠΑΕ και μπορεί να λειτουργήσει ως ΠΑΕ. Και φέτος υποτίθεται ότι θα είναι πιο αυστηρά τα πράγματα και λένε ότι 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Β' Εθνικής, αν δεν πάρει άδεια, σφίγγεις και δεν παίζεις. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Τώρα αν θα το κάνουν πράξη δεν το ξέρω. Και για τον Ηρακλή το σφίξιμο θα είναι πανεύκολο. Για τον Ηρακλή θα είναι μια κατηγορία σφίξιματος μόνη. Για τον Ηρακλή θα τον κάνουν έλεγχο 15 μέρες νωρίτερα. Τον Ηρακλή μπορεί να τον κάνουν έλεγχο και από σήμερα. Και να δουν αν φοράει στραβά το καπέλο. Σωστά. Εγώ το πιστεύω. Για το καπέλο ειδικά το πιστεύω. Ναι, ναι. Να σε πάω στο μπάσκετ ή να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με μπάλα. Τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Άμα έχει συμπλήρωμα, ρίχτω. Όχι, συμπλήρωμα δεν έχω. Απλώς λέω προβληματίζομαι. Δηλαδή, πώς το λένε, επιχειρηματίας, επενδυτής, ένας μεγάλος αξιόπιστος, δυνατός ιδιοκτήτης, μεγαλομέτωχος, χρηματοδότης, βασικός, δεν προκύπτει. Δεν υπάρχει. Η πολυμετοχικότητα φαίνεται ότι θα είναι εξασθενημένη. Προς το παρόν, έτσι. Μακάρι αύριο να αλλάξουν όλα και να είμαστε οι πιο αισιόδοξοι του πλανήτη. Επαναλαμβάνομαι, την πρωτοβουλία του Θόδωρου Καραούλου έγινε ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή οι 4-5 οι περσινοί μπορεί αυτή τη στιγμή να ελπίζουμε ότι έγιναν 7-8, αλλά δεν αρκούν. Ναι, θέλουμε κι άλλους. Δεν αρκούν. Δεν το συζητάμε. Θέλουμε κι άλλους. Αυτός είναι ο φόβος. Για το μπάσκετ. Μπάσκετ έχω μήνυμα, περίμενε. Έχω μήνυμα από το φιλόλογο τραγουδιστή Γιάννη. Που είχε γράψει ωραία ελληνικά. Για τα είδη του υποθετικού λόγου. Που είχε γράψει ωραία ελληνικά τις προάλλες, ναι, αυτός. Ναι, και ναι, είναι ναι. Και μπασκετικός, πολύ μπασκετικός. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Χάρη. Μ' αρέσει που σε λέει Χάρη. Έτσι πρέπει. Όλοι σε λένε Χάρη, αλλά αυτό σε λέει Χάρη. Μ' αρέσει. Όχι, όχι, πολύ. Σε λένε Χάρη, στο ναι. Στο πολύ κοντινό περιβάλλον μου, στα πέρεξ του πολιτικού γραφείου μου, με αποκαλούν και έτσι. Κάτσε, γιατί εδώ έχω και προτάσει. Μαριλίζα λέει να πάμε πότε θέλετε για φαγητό, εγώ εδώ είμαι. Ορίστε. Αμάρε Μαριλίζα, δεν σε συμφέρει βρε κορίτσι μου, ούτε για ρεφενέ δεν είμαστε. Αν ξέρεις πόσο βαρύ κάθεσμα έχουμε ακόμα για φαγητό. Ναι. Και τώρα τελευταία πεινάω πολύ. Σαν το της Κύπρου. Ναι, εσύ δεν τρως τίποτα, άσε εσύ. Άσε, έτσι, τρώω ρε, τρώω ρε, τρώω. Μη λες στον κόσμο. Σαν σιλφίδα είσαι. Τρώω. Όχι, να σε φωνάζω για παρέα, απλώς να βλέπεις να τρώω. Θρέφω τα μαλλιά μου, την κόμη μου θρέφω. Λοιπόν, λέει, ο Σκορδίλης έμαθα μένει ελεύθερος. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Α2 αντί για την Α1 τα τελευταία χρόνια. Με 60.000 ευρώ μάξιμου πετώντας έρχεται, αλλά ας κλείσουμε κανένα προπονητή πρώτα. Τα είπε όλα νομίζω ο Γιάννης. Στον πολύ ωραία τα είπε. Λοιπόν, ναι, ναι, να δεις όμως τον Σκορδίλη για πού τον άκουγα, για τον Προμηθέα, για τον Κόφι Άιλαντ. Κανανιονικό εγώ τον βλέπω τον Σκορδίλη.
Όχι, τον άκουσα τις προάλλες ότι... Γιατί αγαπάει όντως την Αλφαβήτα. Και θυμήθηκα τον Σκορδίλη που το καλοκαίρι είχε συμφωνήσει με τον Δρακόπουλο και του λέει ότι συγγνώμη πρόεδρε, αλλά τα λεφτά που μου δίνεις εσύ μου τα δίνουν εις διπλούν από το Περιστέρι γιατί μου κάνουν διαιτές συμβόλαιο. Να το διαιτές συμβόλαιο τώρα. Να το διαιτές συμβόλαιο. Πού δηλαδή. Πήγε το διαιτές. Όχι ότι κακόπαθε, σίγουρα θα πήρε κάποια μικρή αποζημίωση και πήγε και μια χαρά η χρονιά του. Αλλά όντως και εγώ αυτό έχω πληροφορηθεί ότι είναι περίπτωση Παύλου Μηροφορίδη ο Σκορδίλης. Έχει αποδειχθεί και δεν το λέω υποτιμητικά για να το προσβάλλω το παιδί. Δεν είναι υβριστικό αυτό που θα πω. Έχει αποδειχθεί ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής ότι είναι φραγκοκίλερ. Έχει αποδειχθεί. Ναι, το λένε όλοι. Το λένε όλοι ότι είναι ένα παιδί το οποίο. Και δεν τον ενδιαφέρει ούτε η φανέλα, ούτε το όνομα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ενδιαφέρει. Από τη συμπεριφορά του Walter Bay, το μόνο που τον ξεχωρίζει είναι ότι δεν έχει το τσαντάκι κάτω από τη μασχάλη. Δηλαδή είναι το ίδιο κυνηγός του Σέντρου. Η Νατάσα λέει και ο Κλάρκ έμεινε ελεύθερος. Εντάξει, πολλοί θα έχουν μείνει ελεύθεροι παιδιά, αλλά δεν έχουμε προπονητή. Ο Κλάρκ τελείωσε τις υποχρεώσεις του στο. Πήγε εκτάκτος στο. Στην Α2 της Γαλλίας, στα play-offs του Α2 της Γαλλίας. Αυτό με την ονοματολογία καλό θα είναι να το σταματήσουμε γιατί δεν έχουμε προπονητή ανακοινώσιμο ακόμα. Ναι, απλώς να πω το εξής ότι ο Σκορδίλης, αυτό έλεγα πριν και σταματήσαμε την αναφορά, ότι ο Σκορδίλης είναι περίπτωση Παύλου Μηροφορίδη. Είναι ένας άνθρωπος που μολονότι δεν το παραδέχεται, όλοι γνωρίζουν ότι προτιμά να είναι στην Α2. Το ίδιο και ο Παύλος. Η προτίμησή του είναι η φουτμπολίστρια. Γιατί την ξέρει καλύτερα, λειτουργεί καλύτερα. Είναι μια κατηγορία στην οποία θέλει να εργάζεται και είναι μια κατηγορία στην οποία δεν έχει μεγάλη ανάγκη στο να ψαχθεί στην ξένη αγορά που δεν το έχει. Κινείται πιο άνετα στη Β' Εθνική. Ναι. Όταν μια φορά είχα παρακολουθήσει σε μια εκπομπή τον Βελή, αυτόν τον επενδυτή τότε του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνος Αθηνών που τώρα δεν ξέρω γιατί τελευταία χρόνια τον λέμε Απόλλωνα Σμύρνης. Λοιπόν, είχα ακούσει που όταν γύρισε και μίλησε για τον Παύλο που έχει και προσωπική σχέση μαζί του, είχε πει ότι ο Παύλος είναι εξαιρετικός τεχνικός διευθυντής. Την ελληνική αγορά τα παίζει στα χέρια του, εκεί που έχει μεγάλες αδυναμίες η ατζέντα του, είπε χαρακτηριστικά, είναι στο επίπεδο των ξένων παικτών. Ναι, γιατί η Super League πρέπει να πάρει και ξένοι. Αυτό το παράπονο είχε δηλαδή. Ναι. Δεν μου λες. Η συνάντηση, όπως έλεγε το περιβάλλον του Δρακόπουλου με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, ήταν να γίνει την περασμένη Τρίτη. Όχι, την προπερασμένη Τρίτη. Την πρώτη ήτανε? Συγγνώμη. Τώρα είναι Τρίτη, ήταν να γίνει την προπερασμένη. Άρα είναι η Τρίτη Τρίτη τώρα, Η Τρίτη Τρίτη είναι ναι, τώρα. Ναι, είναι η Τρίτη Τρίτη από εκεί, ναι. Πριν από 15 μέρες έπρεπε να γίνει. Και δεν υπάρχει η παραμονή. Θα γυρνούσε από το εξωτερικό. Μπράβο. Οι δικές μου πληροφορίες έλεγαν ότι θα πήγαινε στις ΗΠΑ για κάποιες συμφωνίες επαγγελματικές για την εταιρεία του, θα γυρνούσε από το εξωτερικό και το πρώτο που θα έβλεπε θα είναι τον Χατζηκυριακίδη. Αλλά το ζήτημα είναι... Και δεν υπάρχει το παραμικρό μετά από τρεις τρίτες. Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι δεν προχωράει τίποτα. Μπορεί ενδεχομένως να το θεωρούν τυπικό και παράλληλα να δουλεύουν, να επεξεργάζονται. Και γιατί δεν συναντιόνται να το ανακοινώσουν, Χαριλάνη? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Ναι. Ή θα γίνει και θα το ανακοινώσουν ή ξαφνικά θα ακούσουμε άλλο όνομα προπονητή. Λες να έχουμε τέτοιο θέμα? Ναι, και μάλιστα ξέχασα να σου πω, επειδή κοίταξε τώρα πως δούλεψε ο συνειρμός, τον οποίο εξηγεί ο Παπανούτσος τη διαδικασία του συνειρμού. Παπανούτσος. Ο φιλόλογος θα μας καταλάβει, ναι. Ναι. Είπα ότι θα μας ανακοινώσουν άλλο προπονητή. Θυμήθηκα ότι μέσα στους υποψηφίους ήταν ο Καλαμπάκος. Θυμήθηκα ότι ο Καλαμπάκος τελικά έκλεισε τεχνικός διευθυντής στον σφάτος το άκουσα στον Ιωνικό μου φαίνεται έκλεισε τεχνικός διευθυντής ή δεν ξέρω που κάπου έκλεισε τεχνικός διευθυντής με γούναρη προπονητή ποιος έχει? Κάτσε αυτό, θα στον γκουγκλάρω εγώ τώρα πάλι. Ναι, έκλεισε τεχνικός διευθυντής. Το μικρό του γούναρη το έχουμε? Το μικρό του γούναρη το έχουμε? Με Γούναρη Ιωνικός για την άνοδο στην Α1. Άρα στον Ιωνικό έκλεισε ο... Ανακοίνωσε Γούναρη ο Ιωνικός Νικέας, ναι αυτός. Ναι, στον Ιωνικό έκλεισε. Μάριος Γούναρης. Άκου, ο Τσάπας έχει χρήματα για πέταμα για να πάρει τεχνικό διευθυντή στο... να μας φωνάξει ο Τσάπας να του κρατάμε το χαρτοφύλακα, ρε φίλε. Να μας δίνει ένα χαρτζιλίκι. Λοιπόν,
Πάμε παρακάτω. Ναι. Και πώς έγινε ο συνειρμός, πώς εξελίχθηκε. Και μετά θυμήθηκα ότι, επειδή και αυτό γραφόταν από αθηναϊκά μπασκετικά site, θυμήθηκα τι άλλο σχολιάζαμε την περασμένη εβδομάδα από αθηναϊκό αθλητικό site. Απεδείχθη όπως το λέγαμε, ότι θυμάσαι που λέγαμε σε μια αποστροφή της συζήτησής μας ότι μην αποκλείεις αυτά τα ονόματα που μας εκνευρίζουν να είναι μανατζερικά. Ο περίφημος Σπυρόπουλος που προσπαθούσε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος να μας πείσει ότι ήταν βασικός στο Χολαργό, δύο μέρες μετά από τότε που βγήκε δήθεν για τον Ηρακλή, έκλεισε και μάλιστα σε μεγάλη ομάδα, στον Ερμία Γιάς. Εκεί πήγε ο Σπυρόπουλος. Ο Σπυρόπουλος που ενδιαφέρε τον Ηρακλή, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην τα ακούμε. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ξαφνικά θα κινηθούμε σε τέτοιες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ ότι η ώρα για μπλε είναι εκπομπή της Τζίφρας, της ανακοίνωσης. Μπορεί να μην αρέσει, μπορεί να μην θέλει να την ακούει κανένας γιατί δεν λέει φήμες, σενάρια κτλ. Αλλά δεν το αλλάζουμε τόσα χρόνια. Τι να κάνουμε. Μας αρκεί που την ακούνε από τη Μιανμάρ. Ο φίλος μας ο Μπάμπης, ναι. Ο Μπάμπης. Τι κάνει εκεί κάτω. Τέλος πάντων, μην πάμε πάλι εκεί. Αυτά για μπάσκετ. Ο Μπάμπης, ναι, ναι. Για τον μπάσκετ αυτά σου λέω, έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να έχουμε ανακοινώσεις για να υπάρξουν και εξελίξεις. Ναι, τι να συζητήσεις. Και επίσης μην αποκλείεις και ένα άλλο σενάριο. Γκόλ η Πολωνία μειώνει 1-2. Περίμενε, εδώ ο κόσμος τρέμει. Τρέμει ο κόσμος. Όχι η Όλγα τρέμει. Στο 86ο λεπτό, Πολωνία Σενεγάλη 1-2. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά έχει... Α, ναι. 1-2 η Πολωνία, Λοιπόν, γελάει Βασίλη. 1-2, μείωσε η Πολωνία. Μείωσε. Με τον με τη Σενεγάλη έβαλε γκολ ο Μεντί. Όχι. Με τον Κριτσόβιακ. Α, γιατί είναι τραυματίας ο Μεντί και δεν πήγε. Ο Μεντί. Ήταν, ναι. Ποιος Μεντί. Ο Μεντί είναι Σενεγαλέζος. Α, ο δικός μας ο Μεντί. Α, όχι. Ναι, ναι. Μανέ, έχει μανέ η Σενεγάλη. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή, το έχω σκεφτεί και αυτό το σενάριο, να βρεθούμε σε μια κατάσταση πώς έκανε πέρσι το βόλεϊ που ξαφνικά άνοιξε τη βρύση των ανακοινώσεων και κάθε μέρα ανακοίνωνε. Παρέμεινε ο Μπουράκης. Ανανέωσε ο Τζιουμάκας. Θα το ξανακάνει αυτό το βόλεϊ. Αποκτήθηκε, καλωσόρισες Αρμενάκη. Ναι. Καλωσόρισες Προύσα. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να γίνει το λεγόμενο κρακ-κρακ. Δηλαδή να αρχίσουν μακάρι. Να πέφτουν. Μακάρι, δεν το ξέρω. Μακάρι. Το βόλι πάντως θα το κάνει, είμαι σίγουρος. Εγώ σου λέω ότι τα μόνα ονόματα που πιστεύω ότι ισχύουν και μπήκα στον πειρασμό και τα έγραψα και εγώ είναι ο Ματαλόν και ο Χίλαρης, που είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες για να πάνε κάπου αλλού δεν θα πρέπει να κινηθεί ο Ηρακλής. Θα πρέπει να μην τους στέλνει ο Ηρακλής. Έτσι να το πω. Ναι. Αλλά είμαστε της αναμονής πάλι. Είμαστε της αναμονής, ναι. Ένας φίλος γράφει στο μήνυμά του να είσαι σίγουρος ότι ο Τσάπας θα τα βγάλει τα λεφτά του μέσα στο πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε έξυπνους ακροατές και εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει, φίλε. Πανέξυπνος. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Τσάπας είναι Παύλος Μυροφορίδης και Γάιος Κορδίλης. Συνεννοούμαστε. Συνεννοούμαστε. Ο Τσάπας, αν ανεβάσει τον Ιωνικό εδώ, θα είμαστε, αν είμαστε εδώ, δεν ξέρω, εσείς θα είστε, δεν ξέρω για μένα. Ας είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, ναι. Ναι. Λοιπόν, αν είμαστε λοιπόν εδώ το άλλο καλοκαίρι και μακάρι να μην τον έχει ανεβάσει τον Ιωνικό, αλλά αν τυχόν είναι μέσα στις δύο ομάδες που θα ανέβουν ο Ιωνικός, ναι, θα βλέπεις τον Τσάπα να ψάχνεται για άλλη ομάδα στην Α2 ή μπορεί και στην παρακάτω κατηγορία. Ναι. Γιατί... στην Α1, στην Basket League που λέει και ο φίλος, επειδή χαίρομαι όταν μιλάω με έξυπνους ανθρώπους, γιατί και εγώ στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξα για την πρώτη τσάπα, είναι λίγο δύσκολο λόγω του ότι τα τζάμια στο αυτοκίνητο δεν είναι φημαία, είναι λίγο πιο διαφανή. Δεν ξέρω αν συνεννοούμαστε. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να τα βγάλει τα λεφτά του που λέει ο φίλος. Συνέχισε. Νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Ναι. Τώρα που είπες για. Μου θύμισες Φάρο, Γούσου, Λάρισσας κτλ. Ισχύει ότι θα γίνουν αυτοί Λίμνος φέτος και θα παίζουν Α1 ανδρών μπάσκετ. Από σένα το ακούω, φίλε. Κάπου το πήρε το μάτι μου τις προάλλες. Δεν τους έφτασε το Λάρισα. Ότι ο Γούσου Φάρος Λάρισα θα γίνει Λίμνος. Α, δεν τους έφτασε το Λάρισο Φάρος. Και θα παίζουν στη Λίμνο. Κάπου το πήρε το μάτι μου τις προάλλες, ναι. Α, θέλουν να γίνουν Λάρισο Λιμνόφαρος. Ωραία. Ο ίδιος φίλος ρωτάει πότε θα έρθει ο Δρακόπουλος. Δεν ξέρω.
Όχι, δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ήταν να επιστρέψει πριν από 15 μέρες. Επειδή εγώ σέβομαι τις επίσημες ενημερώσεις και μιλάω κυριολεκτικά, ούτε ειρωνεύομαι ούτε τίποτα, αλήθεια λέω. Είμαι σοβαρός σε αυτό πραγματικά. Περιμένω. Μα και οι άνθρωποι που κάνουν τις ενημερώσεις τι ευθύνη έχουν, ρε Γιώργο? Αυτοί θα πάνε να συναντηθούν, ο πρόεδρος θα πάει να συναντηθεί. Είναι, αν ο πρόεδρος δεν τους πει βγάλε αυτό, γράψε εκείνο, πες εκείνο. 100%. Πώς θα το πει? 100%. Το να παίρνει κάποιος κάποιον τηλέφωνο και κάθε μέρα να του λέει το ίδιο πράγμα δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να αποφασίσει ο κύριος Δρακόπουλος, η διοίκηση αν θες γενικότερα, να πει κύριοι σήμερα ανακοινώνουμε αυτό, κύριοι σήμερα ανακοινώνουμε εκείνο κτλ. Κτλ. Να πράξει τα δέοντα. Να πράξει τα δέοντα. Να πράξει τα δέοντα. Μου τα εξήγησες ωραία, το ΦΥΜΕ μ' άρεσε, να ξέρεις. Μ' άρεσε. Τα ΦΥΜΕ, τα τζάμια, ναι. Στην μπάσκετ λίγκ είναι πιο διάφανα. Ναι. Ναι, δηλαδή θυμάσαι όταν είχα κάνει εκείνο το ρεπορτάζ για, για εκείνους τους τρεις τους big spenders που λέγαμε τότε. Κάτι ξύλα είχαν, κάτι τέτοια είχαν. Τι είχαν ότι αυτό? Η Κίμη έχει έναν μεγαλέμπορο ξυλίας, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο ξυλίας σε όλη την Εύβοια και κάνει και εξαγωγές στα Βαλκάνια, στο και στο εξωτερικό λοιπόν. Ναι. Ο Προμηθέας έχει τον παιδίατρο, ο οποίος είχε μεγάλη προσωπική περιουσία και αποφάσισε να ανοίξει μια έτσι πολύ πρωτότυπη καφετέρια στην Πάτρα, Πατρινός Παιδίατρος. Επένδυσε σε αυτή την καφετέρια. Την καφετέρια αυτή την είχε ονομάσει Coffee Island. Έγινε ανάρπαστη. Έγινε franchise. Έγινε ονάσεις και από την καφετέρια που δεν το είχε ανάγκη. Την παιδιατρική πλέον την ασκεί ως χόμπι. Και αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Προμηθέα, ο κύριος Coffee Island. Και για τον Φάρο, που ήταν ο άλλος big spender και ίσως ο μεγαλύτερος big spender, είναι λέει ένας κύριος, δεν ήξερα ούτε καν το όνομά του, ο οποίος είναι χρηματιστής και στην υπόθεση του Φάρου επενδύει χρήματα από αραβικά funds. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ο κύριος Τσάπας και είναι άνθρωπος της νυχτερινής διασκεδάσεως με πολλά μαγαζιά στη νυχτερινή Αθήνα. Η ομάδα που θα παίζει Α1 είναι ο Ήφαιστος Λίμνου, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Αφού λέει τους πήρε ο Μπούμπουρας, θα τους μεταφέρει στο νησί του με Μανολόπουλο προπονητή. Ορίστε. Και αυτός φοβάται τζάμια έχει. Είναι καλά, ναι, επειδή τους παράτησε όλα αυτά, ξεκινούν από το γεγονός ότι τους παράτησε ο Τσάπας. Ναι. Έτσι και προσπάθησαν να βρουν λύσεις, τώρα οι λύσεις δεν προχώρησαν. Δεν μου λες, πρόπερσι το καλοκαίρι μαζί λέγαμε ότι θα κυνηγάμε τον Πανιόνιο. Βγήκε ο Πανιόνιος. Ναι. Πέρυσι το καλοκαίρι μαζί λέγαμε ότι θα κυνηγάμε το Περιστέρι. Είναι νωρίς λίγο ακόμα, αλλά τα πράγματα δείχνουν για Ιωνικό. Τώρα να πούμε για Ιωνικό, αυτό εκεί πήγαινε. Ναι, ναι, τα πράγματα δείχνουν για Ιωνικό. Και μάλιστα απόρρεσα, δεν μπόρεσε κανείς να μου το διευκρινίσει από τα κείμενα που διάβαζα. Είδα ότι πριν από μερικές μέρες ο Ιωνικός έκανε, πραγματοποίησε την πρώτη του. Γιατί έχει σχεδόν συμπληρώσει το ρόστερ, απομένουν κανένα 2-3 πινελιές και ο κοινοτικός, ο ξένος. Και έκανε την πρώτη, όταν λένε την πρώτη του, δηλαδή πρώτη για να προπονούνται μέχρι τον Οκτώβριο που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, ή πρώτη κάναμε ήπια με ένα φραπέ και μετά πάμε στην Άθητο. Στο δεν το κατάλαβα. Στον Νότος, όχι αλλού. Για τον Νότος, αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι. Με τη σερβιτόρα την... Και η Πάτρα, λέει ένας φίλος, θα είναι δυνατή ο Απόλλων. Για άνοδο. Ο Κόρυβος είπε ότι θα επενδύσει πολύ και ότι πείσμωσε από τον τρόπο που τον έριξαν από μέσα. Δηλαδή στην Αμαλιάδα έχουν ως κοινό τόπο ότι η ομάδα έπεσε από μέσα, έπεσε από παίκτες. Ότι ήταν... Ο Καλαμπάκος είχε βγάλει ανακοίνωση και είπε ότι αν με τρυπήσανε οι Αμερικανοί δεν μπορώ να τους κάνω τίποτα. Αλλά αν πληροφορηθώ έστω και το παραμικρό ότι με τρύπησε Έλληνας, θα φροντίσω να μην ξαναπαίξει μπάσκετ. Ήταν σαν το σκεύος που βάζει τα μακαρόνια. Ναι, το σουρωτήρι. Αυτό, ναι. Σήμερα έκανα. Σαν τα μαλλιά του Νεϊμάρα έκανες ένα τέτοιο πράγμα? Όχι. Όχι, σπαγκέτι νούμερο 6. Κλασικά πράγματα. Μήπως τα τζάμια, λέει ο φίλος, άλλων προέδρων είναι ΦΥΜΕ? Άλλων... Ναι, αν και άλλων προέδρων είναι ΦΥΜΕ τα τζάμια, δεν ξέρω.
Αρχίζω να φοβάμαι για πολλούς προέδρους. Φοβάσαι, ε. Γιατί βλέπω μία... Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Απλώς την εγκληματική αφέλεια να μην έχουν και να ακολουθούν την επιτυχία του Τσάπα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει δουλειά το κράτος, φίλε. Ναι. Το ναι. Κράτος μας πίνει το αίμα. Εγώ παλεύω για να συντηρήσω να μην χρωστάω στο κράτος. Με εφορία και έμφυα, 12 μήνες δόσεις. Και τώρα το καλοκαίρι θα διπλώσουν και οι δόσεις, θα μας αρχίσει το καινούργιος κύκλος. Οπότε δεν θα νοιαστώ εγώ αν υπάρχουν τσάπες. Με συγχωρείς που στο λέω, Γιώργο, αλλά μακάρι οποιοσδήποτε τσάπας να ερχόταν στον Ηρακλή, να έκανε τον κωδικό Φιμέ Τζάμια στον Ηρακλή και να έχει την τεχνογνωσία του τσάπα και να με πήγαινε όπως ήθελα. Και από εκεί και πέρα ας αναλάβει το κράτος να κάνει καλά μαζί του. Δεν αντιλέγω. Ναι. Το θέμα είναι, φίλε μου, τώρα να το πω και έτσι, συγγνώμη κιόλας, αλλά ο καθασμός ήταν αυθόρμητος. Ναι, ναι, ναι. Να έχεις Φιμέ Τζάμια στην ομάδα σου και να είναι και τούβλα τα τζάμια. Να είναι φελή, να μην έχουν τεχνογνωσία. Εκεί πήγαινε, αυτό είναι το τραγικό. Εκεί πήγαινε και το μήνυμα αυτό του είναι φίλου. Το τραγικό. Το μήνυμα του φίλου με διευκρίνηση τώρα να εκεί πήγαινε. Να πίνουμε να έχουμε και το νου μας. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα εκεί πήγαινε. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός, έτσι. Δεν ξέρω αν γίνεσαι και διευκρινίζει ο φίλος για τα αφημαία άλλων προέδρων ότι πήγαινε και γι' αυτό που λες ακριβώς μόλις τώρα. Καλά, ναι, επειδή εκεί αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί εντάξει, παίρνουμε απόφαση ότι θα χάσουμε κάποια στιγμή, χτύπα ξύλο κούφια η ώρα που τα ακούει και κουνήσου από τη θέση σου. Θα χάσουμε κάποια προσφυλή μας πρόσωπα, αλλά όταν συμβαίνει αυτό δεν είμαστε με στην τρελή χαρά και την επόμενη μέρα κάνουμε δηλώσεις, άρα κάτι τρέχει. Something running in the Gypsy City. Όλο γρίφους είσαι γέροντα σήμερα. Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολη στιγμή. Εγώ δεν το παίζω έξυπνος, τους καταλαβαίνω όλους. Αλλά οκ, εντάξει. Φαντάζομαι όλοι τους καταλαβαίνω. Και να πετύχω και να μην πετύχω, αλλά όταν έρχεται η αποτυχία δεν είμαστε και τόσο ευχαρείς. Μετά πάμε τείχο-τείχο. Άμπραβο, πάμε και λίγο τείχο-τείχο. Δεν ξέρουμε τι θα πει τείχο-τείχο. Άνοιγμα-άνοιγμα πάμε. Απλωτές-απλωτές πάμε. Και δηλώσεις επί δηλώσεων. Οπότε φοβάμαι για Φιμέ Τζάμια και δεν με ενοχλεί καθόλου να υπάρχουν Φιμέ Τζάμια. Αυτό που με ενοχλεί είναι τα Φιμέ Τζάμια να μην είναι, ο οδηγός να μην είναι τσάπας. Εγώ θέλω ο οδηγός να είναι τσάπας αν έχει Φιμέ Τζάμια. Είτε έχει Φιμέ Τζάμια είτε έχει διαφανή Τζάμια, θέλω να είναι τεχνογνώστης, να είναι τσάπας. Δεν μου λες τώρα. Το έχει. Δεν μου λες τώρα, να συνεχίσω εγώ έτσι με το ωραίο αυτό που πας έτσι, με τους γρίφους. Ναι. Παίζει ρόλο το Φιμέ το τζάμι σε τι αμάξι θα το βάλουμε. Δεν ξέρω σε αν τι αμάξι θα το βάλουμε. Αν με πιάνεις, δεν ξέρω. Όχι, εγώ είπα ότι η Α2 έχει Φιμέ τζάμια. Ναι. Αν πας στην Α1 είναι ίδιο, είναι ίδιο άμα βάλω τα Φιμέ τζάμια σε ένα αυτοκίνητο που είχαμε παλιά, το Fiat 128, και ίδιο αν τα βάλω τα Φιμέ τζάμια σε μια Ferrari, λέω εγώ τώρα. Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέω για το αμάξι, για τη μάρκα αυτοκινήτου, έτσι. Γι' αυτό ρωτήσω. Ναι, γιατί για να βάλεις Φιμέ Τζάμια σε Φεράρι σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις πολλή δουλειά να κάνεις πίσω από τα Φιμέ Τζάμια της Φεράρι, αν με αντιλαμβάνεσαι. Σε αντιλαμβάνομαι. Αν βάλεις Φιμέ Τζάμια σε Ζάσταβα, σημαίνει ότι χρειάζεσαι Φιμέ Τζάμια, έχεις να κάνεις λίγη δουλίτσα, ναι. Αλλά δεν είναι μεγάλη, οπότε και το Ζάσταβα δύσκολα θα υποφεληθεί. Αν κάνα μήνα μετά τα Φιμέ Τζάμια στο Ζάσταβα με δει σε μένα το Ζάσταβα να το κάνω εγώ Λαμπορκίνη, τι θα καταλάβεις για το Φιμέ μου το τζάμι? Τώρα μπερδευτήκαμε στη μετάφραση. Τώρα δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Θα καταλάβεις ότι γρήγορα ήταν αποτελεσματικό το Φιμέ Τζάμι, αυτό θα καταλάβεις. Απάντησα μόνος μου. Όχι, όπου πηγαίνεις επιλέγεις να βάλεις Φιμέ Τζάμια σε Φεράρι, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος που τον αναφέραμε καλά να είναι ο άνθρωπος, τώρα το γλωσσοφάγαμε. Όπου πηγαίνει, επιλέγει Φεράρι για να βάλει Φιμέ Τζάμια. Ναι. Το θέμα είναι να έχεις έναν άνθρωπο που να θέλει να βάλει Φιμέ Τζάμια σε αυτοκίνητο, αλλά να μην στο κάνει Ζάσταβα το αυτοκίνητο. Τώρα με κατάλαβες? Σε κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Α, μπράβο. Αυτός έχει την τεχνογνωσία και με τα Φιμέ Τζάμια τα φοράει, τα φορμάρει σε Φεράρι, όπου και να πάει. Πάρα πολύ καλά σε κατάλαβα. Ναι, δηλαδή κάτσε, αμαρτία από το Θεό είναι. Α, να σου έχεις αυτή τη διάθεση να δουλέψεις με Φιμέ Τζάμι. Δούλεψε το μια φορά με Φεράρι να βγω τρένο.
Θα μας πάρει σίγουρα κάποιος για χορηγία με τζάμια, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, και άνοιξε σε μένα απέναντι ακριβώς καινούριο κατάστημα. Δεν κατεβαίνεις κάτω να το πεις μια κουβέντα. Με μπαρμπρίζω αυτοκίνητο, ναι. Μισά-μισά, χαρίλα, ε. Μισά-μισά, ναι. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Επειδή είχες αγωνία. Ο φίλος, ναι. Ο φίλος που είναι θυέστατος αυτό που είπε και εγώ σε συζητήσεις που έχω κάνει και έχω καταλήξει για το θέμα αυτό του τσάπα. Ναι. Μάλιστα, με τον τζάμι μπλέξαμε σήμερα. Ότι έχει να πανηγυρίσει ακόμα με πολλές ομάδες. Τον βλέπω πανηγύρισε με το Φάρο, τώρα είναι έτοιμος να πανηγυρίζει με τον Ιωνικό. Στην κρούση όμως έχει... που του έκανε το περασμένο καλοκαίρι ο Δρακόπουλος που είχε αποκαλύψει εδώ στην ώρα για μπλε, δεν είχαμε τζαμάκια εκεί. Όχι, δεν ήθελε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Μπλέκονται τα τζάμια. Μπλέκονται. Ναι. Ο καθένας θέλει να κάνει. Να βάλει τα τζάμια του. Ναι. Θαυμάσια. Λοιπόν, επειδή είχε αγωνία. Σενεγάλη, Πολωνία. Πολωνία, Σενεγάλη, συγγνώμη. 1-2 κέρδισαν οι Αφρικανοί. Και πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Αυστηρά. Γιατί σήμερα είμαι αυστηρός. Και που είμαστε εδώ, κάναμε τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αποκλείεται να τα ξαναπούμε σε σύντομα. Ευχαριστώ για το τηλέφωνο, να με θυμάσαι. Σε θυμάμαι πάντα. Πάντα σε θυμάμαι. Ξαναπάω. Το ξέρεις αυτό. Και σου μιλάω στον Ενικό. Και να πάμε να φάμε. Γιατί τόσο καιρό που το λέμε, δεν έχουμε φάει. Να πάμε, φίλε, αν είμαστε καλά, να πάμε να φάμε, γιατί αυτά μένουν από τη ζωή. Αυτά μένουν. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Θα ακολουθεί η Basket City με Σταμάτη Μουρελή, Νίκο Μοσχοβίτη. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή. Θυμίζω, η Ιαπωνία-Κολομβία 2-1. Σενεγάλη-Πολωνία 2-1. Και έχουμε στις 9 για το Μουντιάλ το Ρωσία. Αίγυπτος. Πρώτα Θεός, αύριο, εδώ με την ώρα για μπλε, 7 και κάτι, με 8 και κάτι ψηλά, στο Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ.